Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για τη χρήση της γάστρας, η οποία είναι ένα εργαλείο που μπορούμε να πούμε στην κουζίνα, πάρα πολύ εύχρηστο και με πολύ καλά αποτελέσματα. Στο εμπόριο υπάρχουν γάστρες, μεταλλικές, πορσελάνινες, κεραμικές. Όλες σχεδόν κάνουν την ίδια δουλειά. Εμείς θα μιλήσουμε κάποια πράγματα για αυτή εδώ, που είναι και πιο φθηνή και πιο απλή. Εγώ θα τη χρησιμοποιήσω πάρα πολύ συχνά, που θα το δείτε στα επόμενα βιντεάκια, και θα πω κάποια πράγματα. Η γάστρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ταψί, που να βάλουμε κάτι και να το ψήσουμε ανοιχτό μέσα στο φούρνο. Έχει το πλεονέκτημα ότι μπορούμε να προσθέσουμε υγρά ή κάποια λαχανικά και ακόμη τη χειριζόμαστε με ασφάλεια και όταν θα τη βάλουμε και όταν θα βγάλουμε τη γάστρα να μην έχουμε το κίνδυνο του παλατζαρίσματος που έχει ένα ταψί. Λοιπόν, αυτή η συγκεκριμένη γάστρα, όπως θα δείτε, εδώ κάτω έχει ένα ανάγλυφο. Το οποίο τι σημαίνει αυτό? Οτιδήποτε αν βάλουμε δεν ακουμπάει, δεν εφάπτεται στον πάτο ώστε να εκτοπίζει οτιδήποτε υγρό βάλουμε και έτσι να καεί από την άμεση θερμοκρασία που θα έχει το σκεύος. Έχει πάντα ένα ανάγλυφο, οπότε αφήνει κάποια κενά από κάτω μέρος όπου κυκλοφορεί το νερό, η υγρασία και δεν αφήνει να κολλήσει το παρασκεύασμα. Παράλληλα, με το καπάκι κάνουμε την ίδια δουλειά, μπορούμε να βάλουμε ένα κομμάτι κρέας ή μερίδες κρέατος μέσα σε υγρά να μαγειρευτεί. Θα βάλουμε λίγα υγρά γιατί δεν χάνονται τα υγρά, με αποτέλεσμα δεν χρειάζεται να συμπληρώνουμε και έτσι κρατάει όλη τη γεύση το παρασκεύασμα. Και ακόμη μέσα στο κρέας που θα βάλουμε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε να προσθέσουμε τη γαρνιτούρα, είτε είναι λαχανικό, είτε ζυμαρικό, είτε ρύζι, είτε οτιδήποτε κάτι που θα το μαγειρέψουμε μαζί. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε είναι χρόνο μαγειρέματος των δύο υλικών. Πόση ώρα κάνει το κρέας, πόση ώρα κάνει τα λαχανικά, κάπως στα μέσα του βρασμού θα ανοίξουμε τη γάστρα και θα συμπληρώσουμε την ανάλογη γαρνιτούρα. Έτσι θα έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα και πάνω απ' όλα γευστικό. Γιατί οτιδήποτε γαρνιτούρα βάλουμε μέσα θα μαγειρευτεί μέσα στα υγρά του κρέατος. Και τι πιο νόστιμο από ένα παρασκεύασμα το οποίο να ρουφάει και να μαγειρεύεται μέσα σε ζωμό. Αυτά είχα να σας πω. Εγώ τη χρησιμοποιώ και όπως θα δείτε και στα επόμενα βιντεάκια, σας προτείνω να τη χρησιμοποιήσετε κι εσείς γιατί είναι πάρα πολύ εύκολη και πρακτική και κερδίζετε και πάρα πολύ χρόνο με πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θα σας περιμένω ξανά στο μονοπάτι των γεύσεων.